ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν ισχυρίστηκε με βιντεοσκοπημένο μήνυμά του ότι οι δυτικές ελίτ έχουν μετατρέψει την Ουκρανία σε στρατιωτικό φυλάκιο, καθώς η χώρα γιορτάζει τη δεύτερη επέτειο από την προσάρτηση των περιοχών Ντόνετσκ, Χερσόνα, Λουχάνσκ και Ζαπορίζιε. «Δεν εγκαταλείψαμε τους αδελφούς και τις αδελφές μας, αλλά επιδιώξαμε να επιτύχουμε μία ειρηνική επίλυση αυτής της σοβαρής σύγκρουσης. Ξέρετε πώς τελείωσαν αυτές οι συνομιλίες, με ψέματα, δόλο και προδοσία από τις δυτικές ελίτ που εκείνη την εποχή μετέτρεψαν την Ουκρανία σε αποικία τους, σε ένα στρατιωτικό φυλάκιο με στόχο τη Ρωσία», είπε ο Πούτιν. Κατηγόρησε περαιτέρω τη Δύση ότι σπέρνει συστηματικά μίσος και ριζοσπαστικό εθνικισμό στην Ουκρανία και παρέχει στο Κίεβο όπλα για να προετοιμάσει το στρατό του για ένα νέο πόλεμο. Οι μετέπειτα εξελίξεις επιβεβαίωσαν πλήρως την ανάγκη και την εγκυρότητα της ειδικής στρατιωτικής επιχείρησης και τον γνήσιο απελευθερωτικό της χαρακτήρα, πρόσθεσε. Ο Πούτιν είπε επίσης ότι στα απελευθερωμένα εδάφη χτίζονται κατοικίες, νοσοκομεία, σχολεία, νηπιαγωγεία και τόνισε ιδιαίτερα τη συμβολή εθελοντών, κοινωνικών και θρησκευτικών οργανώσεων καθώς και πολιτικών κομμάτων με κοινοβουλευτική εκπροσώπηση. «Ευχαριστώ όλους τους πολίτες της χώρας για αυτή την ενότητα και το πατριωτικό πνεύμα. Η αλήθεια είναι με το μέρος μας, όλοι οι επιδιωκόμενοι στόχοι θα επιτευχθούν», είπε στο μήνυμά του.